κοντά σας και πάλι φίλες και φίλοι και θα πάμε στην Αθήνα για λίγο και στον Μιχάλη τον Τεζάρη, τον δημοσιογράφο του Sky. Μιχάλη, μας ακούς? Βεβαίως, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, είναι καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Κάνετε, πώς είστε? Τι έχουμε από την Αθήνα, τι έχουμε? Σε αναβρασμό είμαστε εμείς, βέβαια. Σε αναβρασμό. Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σήμερα και μπράβο γι' αυτό. Αυτό είναι το καλό. Προσπαθήσαμε. Ακυρώθηκε όμως, θα είχαμε και τον κύριο Γάκη στο στούντιο, αλλά λόγω καιρικών συνθήκων έμεινε στο γειτονικό νησί. Ανθρώπινα, αυτά ανθρώπινα και συμβαίνουν, κατανοητό. Λοιπόν, και εμείς εδώ στην Αθήνα, μην φανταστείτε, με ένα θέμα που είναι εθνικό θα ασχοληθούμε. Και αυτό δεν είναι άλλο από τον θάνατο ενός ανθρώπου ηλικίας 24 ετών, ήταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, τη ΣΕΙΠ. Ο άνθρωπος βρέθηκε νεκρός, ο διαμέρισμα που νίκησε στον τόπο Παθεοφάνου στην ΚΟ. Με το άψυχο σώμα κατατρίζεται από συναδέλφους του, οι οποίοι ανησύχησαν για το γεγονός ότι δεν πήγε στη δουλειά. Συγχωρέστε με. Ναι. 30 Δεκεμβρίου ήταν πάρα πολύ τυπικός, δεν είναι ποτέ το παραμικρό δικαίωμα. Ανησύχησαν οι άνθρωποι, πήγανε στο σπίτι του. Δυστυχώς ο άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός πάνω στην καρέκλα όπου είχε καθίσει. Πιθανότατα τα αίτια είναι παθολογικά και όπως μας είπανε, πληροφορηθήκαμε, αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και είχε και θέμα με το αλκοόλ. Οπότε ο συνδυασμός αυτός ήταν ότι θα ήταν φωνικός για την υγεία του. Ήταν μεταφραστής, γνώριζε την τουρκική γλώσσα, παρήγε τις υπηρεσίες του στην ΚΟ και βέβαια τα αίτια, τα ακριβή αίτια, θα γνωστοποιηθούν μετά την αφού αναμένεται να γίνει η νεκροψία νεκροδομή. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα περιστατικό το οποίο απασχολεί τόσο την ΑΕΠ όσο και την ελληνική αστυνομία. Και τα λοιπά εδώ στην Αθήνα, που απλά προς ένα δεύτερο θέμα το οποίο υπάρχει. Είναι αυτό που έχει να κάνει με την απόδραση των δύο ακόμη ατόμων οι οποίοι αναζητούνται, του επικίνδυνου 27χρονου Αλβανού, ο οποίος είχε σκοτώσει το 2013, όπως λέγαμε και χθες, έναν άνθρωπο, τον είχε σφάξει για την ακρίβεια στην Πατησία στον Άγιο Λουκά, και ενός ακόμη ομοεθνήτου, οι οποίοι κατάφεραν να φύγουν από τους μεταγωγών στην Πέτρου Ράλι. Αυτά είναι τα θέματα εδώ, αν και η ουσία των πραγμάτων σήμερα, για να είμαστε ειλικρινείς, ξέρω έχει να κάνει με τα μεγάλα θέματα των καναλιών, θα είναι το Σκοπιανό. Και να ξέρετε ότι υπάρχει και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα στην Γιάννηνο, θα παίξει αρκετά ψηλά. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μιχάλη. Χρόνια πολλά και για την αυριανή ημέρα. Αγαπητοί φίλοι, πριν προχωρήσουμε να σας ενημερώσουμε, ήρθε εδώ έτσι ένα τηλεφώνημα δεχθήκαμε. Χάθηκε ένα μηχανάκι, 50, μαύρο, Honda, με μία κόκκινη γραμμή, με τον αριθμό 2266, από τον Άγιο Βασίλειο, λέει. Την πρωτοχρονιά. Από την πρωτοχρονιά έχει χαθεί νίκη. Όποιος γνωρίζει κάτι, ας έρθει σε επαφή με το σταθμό μας να ενημερώσουμε και εμείς τον ενδιαφερόμενο. Είναι λοιπόν 50 μαύρο Honda με κόκκινη γραμμή με τον αριθμό 2266. Μάλιστα. Και τώρα να πάμε να δούμε και τα παιδιά τα οποία έμειναν. Τα υπόλοιπα. Τα άλλα παιδιά τα οποία βραβεύτηκαν από το Δήμο Καλλιμνίων. Έτσι, για την επιτυχία τους, την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πάμε. Του Δημητρίου, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Κλήμης Ιωάννης Μαρίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΗ Κρήτης. Ευχαριστούμε κύριε Μαστροπούκο. Κουτρούλη Εκατερίνη, του Παντελή και της Καλλιόπης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λάμπου Αφροδίτη, του Ιωάννη και της Ζαχαρένιας, Τμήμα Μαθηματικών, Στατιστικής και Αναλογιστικών, Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μαγκούλιας Γεώργιος και Μαΐλη Σεκελάριος. Του Εμμανουήλ και της Αφροδίτης, Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης. Ρούκου Μαρία, του Νεκτάριου και της Ειρήνης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνεχίζουμε Σισαλούη Κυριακή, Σκυλά Γαλατιανή, Σμαλιού Νίκη. Σκυλά Γαλατιανή του Εμμανουήλ και της Αρεζίνας, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σμαλιού Νίκη του Θέμελη και της Μαρίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΗ Κρήτης.
Τζερέτα Ελεούσα του Νικολάου και της Ευαγγελίας. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο. Τρικύλης Νικόλαος του Διονύση και της Καλλιόπης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Αθηνών. Φιλίτσι Μαρία του Γεωργίου και της Ευαγγελίας. Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Χατζησμάλη Αγγελίνα του Ιωάννη και της Καλλιόπης. Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΗ Αθηνών. Ραφίλης Μιχαήλ του Γεωργίου και της Αγαθοδόρας. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εισαγωγή πρώτος. Ο Καραφίλης εσείς του πρώτος της σχολής του προανέφερα. Καριώτη Αγγελική του Παναγιώτη και της Ειρήνης. Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΗ Αιγίου. Κορφιάτη Παναγιώτα του Μαρίνου και της Ευδοκίας. Φαρμακευτική Πατρών. Η Κορτόρου να έρθει, η Κουλιά η Αντωνία, η Κουντούζη η Κατερίνα και ο Λυσγάρης ο Νικόλας. Και της Καλλιόπης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης. Λυσγάρης Νικόλαος του Παρορμήτη και της Άννας. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΗ Καβάλας. Του Σταύρου και της Μαρίας. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μάκου Σαβίνα του Δημητρίου και της Αναστασίας. Τμήμα Μαθηματικό στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Μούγκρο Άννα του Γεωργίου και της Ευδοκίας. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μουσελής Γιάννης του Γεωργίου και της Άννας. Τμήμα Θεολογίας Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πουλαφέτης Χρήστος του Νικήτα και της Κωνσταντίνας. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών. Ρεμπούλη Μαρία του Αδαμάντιου και της Ειρήνης. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σαρούπου Μαρία του Γεωργίου και της Ευδοκίας. Τμήμα Φιλολογίας Ιωαννίνων. Σβήνος Αντώνιος του Χρήστου και της Σεβαστής. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ευχαριστούμε και συνεργαλάτε. Στεφαδούρου Ευανθία του Κωνσταντίνου και της Καρίκυνας. Χημικό Τμήμα Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τσάταρος Κανάκης Νικόλαος του Δημητρίου και της Μαρίας, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕΗ Αθήνας. Ραφαηλία του Δρόσου, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Σάμων. Χαλίκου Ιωάννα του Βασιλείου, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Βαζανέλη Νίκη του Σεβαστού και της Μαρίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΗ Πειραιά. Γαλανομάτης Γεώργιος του Δημητρίου και της Νίκης, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σχολή Μηχανικών, ο Γιώργος μας μπήκε πρώτος στη σχολή του. Γαλουζής Αλέξιος του Ιωάννη. Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, Σχολή Πλοιάρχων στη Μακεδονία. Γιαλούρη Νίκη του Παντελή και της Ελένης, Τμήμα Λογοθεραπείας ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα. Ελευθεριάδη Άννα του Δημοστέλη και της Εκατερίνης, Τμήμα Λογοθεραπείας ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδος Πάτρα.
Λινάτση Σκέπος, του Μιχαήλ και της Μαρίας, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Υπήρου, Σχολή Πλιάρχων. Θεοδοσίου Πανορμήτης, του Ελευθέριου Κυπησιρήτης, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου, Σχολή Μηχανικών. Καλομήρου Θεμελίνα, του Σκεύου και της Λίμνας, Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, ΤΕΗ Αθήνας. Καραγεωργίου Ποθητός, του Νικολάου, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, Σχολή Πλιάρχων, ΑΕΝ Μακεδονίας. Κατσοτούρκης Φραντζέσκος, του Δημητρίου και της Γαβριέλας, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, Σχολή Μηχανικών. Κλεούδης Εμμανουήλ, του Πέτρου και της Νίκης, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου, Σχολή Μηχανικών. Κουλιάς Ασώματος, του Πέτρου και της Μαρίας, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου, Σχολή Τριάρχων. Κουσιώτης Πανορμήτης, του Γεωργίου και της Αθηνάς, Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΗ Μακεδονίας και Θράκης. Γιάννης Άγγελος Μιχαήλ, του Μιχαήλ και της Τιλούς, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Γιάννης ο Άγγελος πέρασε πρώτος στη σχολή του. Γιάννης Πανορμήτης του Μιχαήλ, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, Σχολή Μηχανικών. Γεωργία του Αναστασίου και της Σοφίας, Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας, ΤΕΗ Αθήνας, εισήχθη πρώτη στη σχολή της. Μελάς Δρόσος, του Ιωάννη και της Σεβαστής, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτη, Σχολή Μηχανικών. Μιχαήλου Κωνσταντίνος, του Σταύρου και της Σοφίας, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, Σχολή Μηχανικών. Μίχας Νικόλαος, του Παύλου, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, Σχολή Μηχανικών. Ευχαριστούμε, πατέρα Φιλόγη. Μουσελή Μαρία, του Εμμανουήλ και της Άννας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΗ Κρήτης, στο Ηράκλειο. Μουσελής Μανώλης, του Μιχαήλ και της Καρδίνας, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, Σχολή Μηχανικών. Μύτικα Σιδερούλα, του Άνθιμου και της Αγγελικής, Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Νίνης Ιωάννης, του Ανδρέα και της Σεβαστής, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΗ Κρήτης. Τάσος Σταύρος, ο δίδυμος αδελφός, του Ισίδωρου και της Ειρήνης, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου, Σχολή Μηχανικών. Πασχάλη Ευδοκία, του Μιχαήλ και της Ευγενίας, Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, ΤΕΗ Αθηνών. Στάλας Αθανάσιος, του Μιχαήλ και της Κυριακής, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου, Σχολή Μηχανικών. Φράγκος Δημήτριος, του Αναστασίου και της Φωτεινής, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, Σχολή Μηχανικών. Χατζηδάκη Φανερωμένη, του Μικέλ και της Πηγής, Νοσηλευτική στο ΤΕΗ Κρήτη, στο Ηράκλειο. Είναι ο Φραγκόπουλος ο Ιπποκράτης και ο Φραγκόπουλος ο Ισοκράτης. Παρακαλείται ο κύριος, ο αντιδήμαρχος κύριος Ρήγας Μικές, Φραγκόπουλος Ιπποκράτης, εισήχθη στο Τμήμα Φιλολογίας Αθηνών και ο Σωκράτης στο Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη ενότητα των βραβεύσεων που δείχνουμε σήμερα. Έχουμε ήδη δείξει τα υπόλοιπα παιδιά.
τα πρώτα δηλαδή, τα έχουμε δείξει. Δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα. Είχαμε χωρίσει σε δύο ενότητες τις βραβεύσεις των παιδιών, διότι ήταν αρκετή ώρα. Πριν δύο μέρες είχαμε δείξει δεν μπορούσε τα παιδιά, τις πρώτες βραβεύσεις. Λοιπόν, να πούμε πριν πάμε σε διαφημίσεις, ότι στο τελευταίο μας μέρος, γιατί δεν προλάβαμε, θα ασχοληθούμε με τις προτάσεις που έχει θέσει στη διάθεσή μας, στη διάθεση του Δημάρχου μάλλον, και στη διάθεσή μας ο κύριος Διακομιχάλης, για να σας ενημερώσουμε τις προτάσεις του προς τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο, πάμε τώρα σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.